Στο θέατρο Διόνυσος της Ορεστιάδας πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της ομάδας βόλεϊ του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας για την περίοδο 2015-2016 σε μια λαμπρή εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους στον Ιστορικό Σύλλογο ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Μαυρίδης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας κ. Μπαρμπούδης, καθώς και ο Μητροπολίτης Ορεστιάδος, Δημοτήχου και Σουφλίου Δαμασκηνός. Παλιοί αλλά και νέοι αθλητές του ομίλου παρήλασαν μπροστά στον κόσμο της ομάδας με τις νέες εμφανίσεις, ενώ ο κύριος Κοστάλας, σε ρόλο παρουσιαστή της εκδήλωσης, είχε αναλάβει τη γνωριμία των νέων αθλητών με τον κόσμο της ομάδας. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι νέοι αθλητές που αποκτήθηκαν φέτος για να βοηθήσουν τον σύλλογο, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι διεθνείς και μαζί με τον νέο προπονητή Γιώχαν Ίζαξον μπορούν να αλλάξουν επίπεδο την Ορεστιάδα και να την καταστήσουν ξανά πρωταγωνίστρια. Είμαστε ένα επίπεδο πάνω και σε οργάνωση. Είμαστε πολλά επίπεδα επάνω σε θέμα ποιότητας παιχτών. Είναι μια νεανική ομάδα που αποτελείται από διεθνείς αθλητές στις χώρες τους. Και σε τα δικά μας παιδιά, από εδώ από την Ορεστιάδα και κάποια άλλα που έχουν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουν κάνει ένα ωραίο team το οποίο χαζεύεις και χαίρεσαι να το βλέπεις. Συν τον προπονητή, ο οποίος, μιλάμε για τον προπονητή της Εθνικής Σουηδίας, τον Γιώχαν Ίζαξον, που τον ξέρουν στο παγκόσμιο στερέωμα. Εξάλλου, οι στόχοι φέτος, σύμφωνα με τον κύριο Βασίλη Κιζάνη, δεν φτάνουν μονάχα μέχρι την παραμονή, αλλά η Ορεστιάδα έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Οι στόχοι φέτος της ομάδας πιστεύω πως θα είναι λίγο παραπάνω από πέρσι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια γρήγορη παραμονή, να μας φύγει το άγχος της παραμονής και από εκεί και μετά ό,τι καλύτερο έρθει για την ομάδα, που πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα που έχουμε φτιάξει μπορούμε να ελπίζουμε και να είμαστε μέσα στην εξάδα και λίγο ψηλότερα. Σε μια ομάδα όμως και δει την Ορεστιάδα που έχει παράδοση στην ανάδειξη ταλέντων, δεν φτάνει μόνο να διαθέτει ποιοτικούς ξένους, αλλά αυτός ο σκοπός είναι και η ανάδειξη νέων παιδιών από τα σπλάχνα της που θα στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Αυτό που σταματήσαμε τόσα χρόνια να κάνουμε και αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι δεν βγάζαμε παιδιά στις ακαδημίες. Φέτος έχω πεισμώσει εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος και όλο το διοικητικό συμβούλιο μαζί με τη βοήθεια του κυρίου Ίζαξον να βγάλουμε παιδιά και έχει παιδιά στις ακαδημίες, υπάρχουν ταλέντα τα οποία δεν δουλευόταν σωστά τα τελευταία χρόνια. Τώρα λοιπόν με αυτή την κατάσταση που έχω πιστεύω ότι πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, την επόμενη χρονιά μπορώ να πω, θα έχουμε νέους αθλητές και αυτό γίνει και χαρά σε μια επαρχιακή πόλη, να παίζουν πολλοί αθλητές από την πόλη τους. Στη λοβάτης και αυτής της νέας προσπάθειας θα είναι ο φίλαθλος κόσμος της Ορεστιάδας, που για ακόμη μια χρονιά αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του στον όμιλο. Έχουμε φτάσει στα 600 διαρκείας που έχουμε διαθέσει στην αγορά. Είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, γιατί όπως ξέρετε το διαρκείας το έχουμε φθηνό εμείς, το έχουμε 50 ευρώ για όλη τη χρονιά. Συν 100 ευρώ τη VIP. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος προτιμάει και τη μεγάλη κάρτα. Αυτό δείχνει ότι αγαπάει και στηρίζει την ομάδα που διαφημίζει την πόλη μας στην Ελλάδα και όχι μόνο και στο εξωτερικό, γιατί την Ορεστιάδα τη γνωρίζουν από τα παλιά ένδοξα χρόνια όλοι σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό που μας δίνει και εμάς κουράγιο το Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτές τις δύσκολες εποχές, αυτές που ζούμε τώρα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, είναι αυτή η δυνατότητα που μας δίνει ο κόσμος να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Γιατί αν δεν είχαμε αυτό, όπως ξέρετε, η περιοχή μας δεν έχει μεγάλους χορηγούς και μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να μας στηρίξουν. Οπότε μας στηρίζει όλη η περιοχή.